Καλημέρα! Το σημερινό βλογάκι ξεκινάει από την κουζίνα γιατί μαγειρεύω το μεσημεριανό. Σήμερα έχω βάλει μπριζόλες, τις έχω μαρινάρει με πορτοκάλι, αλάτι, πιπέρι, λοιπόν τα γνωστά. Είχα και δύο κολοκυφάκια, τα έβαλα και αυτά. Επίσης θα φτιάξω συνοδευτικό τέτοιο χυλό από σιμεγδάλι καλαμποκιού. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το μαγειρεύω συχνά γιατί είναι πολύ καλό, πολύ υγιεινό. Με έχετε ρωτήσει πώς το κάνω, θα σας δείξω. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Νεράκι βάζεις και ρίχνει σιγά σιγά, ανακατεύοντας γρήγορα γιατί κάνει κόμπος. Οπότε θέλει, ξέρετε, γρήγορα και σιγά 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 ρίχνεται και γρήγορα γρήγορα ανακατεύεται. Λοιπόν, το βρήκα. Εδώ βράζω δύο αυγά για τα παιδιά, θέλω να τους καθαρίσω. Εδώ και λουκανικά και να τους φτιάξω γιατί τώρα έχουν μάθημα, τους βάλω να φάνε. Λοιπόν, βάζω αυτά και πάω να συνεχίσω να κάνω ό,τι άλλο έχω να κάνω γιατί έχω πολλές δουλίτσες και σήμερα. Έχω να κάνω και ένα μοντάζ στο βιντεάκι της Τόνιας, οπότε φεύγω. Να σας δείξω τώρα τι είχα φτιάξει χθες το βράδυ που σας έλεγα για ιδέα που μου ήρθε. Κοιτάξτε εδώ, έχω φτιάξει αυτό εδώ το σουβέρ. Πολύ ωραίο είναι, μου αρέσει τελικά, θα φτιάξω και άλλα 5, να έχω 6. Οπότε είναι από αυτό εδώ το κορδονάκι, βλέπετε, και το τυλίγεις γύρω γύρω και το κολλάς με σιλικόνι, έτσι γύρω γύρω, σιγά 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 και γίνεται τέλειο, πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι και ακουμπάς, εδώ η κουτούλα μας και εκεί ο βασιλάκης μας, κάνει μάθημα και τρώει, ναι. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Κάτσε κανονικά, παιδί μου. Τι κάνουν τα μπουμπούκια μου? Τι είναι αυτό, Βασίλη? Minecraft. Τελείωσαν τα μαθήματα και τώρα πάμε μια βολτίτσα. Εγώ τελικά άλλαξα το μαξιλάρι και έβαλα δύο έτσι μακρόστινα εκεί. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται τώρα καλά. Είναι στο χρώμα της Τόνιας. Επίσης έχω και τον Ανδρέα εδώ που είναι μέσα στα κίτρινα. Αν τον μπορώ να γυρίσω γιατί έχω το κινητό στη μπρίζα. Μου τελείωσε η μπαταρία. Μόλις τελείωσε μοντάζ το βιντεάκι της Τόνιας, βασικά το ανέβασα ήδη και πάμε να βγούμε έξω, ναι? Ναι. Μετά θα γυρίσουμε να τραβήξουμε ένα βιντεάκι με τον Βασίλη. Θες, Βασίλη? Όχι. Μια λαμπάντα να παρουσιάσεις. Άρα, ναι. Ναι, όχι, ντά, ναι. Ντά. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι είσαι, Βασίλη, εσύ. Ε? Εγώ. Εσύ, έλα, πήγαινε δίσου, ετοιμαστείτε. Όχι, και... Ετοιμαστείτε, εντάξει. Όσες γλώσσες. Πόσες γλώσσες, τελικά δεν τράβηξα πώς έκανα το χελό γιατί ανακάλυψα ότι χρειάζομαι ένα τρίτο χέρι. Οπότε δεν το βρήκα. Ποιο χελό έχεις? Αυτό, καλαμποκάλευρο που με τέτοιο και είπα ότι θα δείχνω πώς το ρίχνω μέσα. Ψωμί. Όχι ψωμί, παιδί μου. Ναι, ψωμί φτιάχνεις. Αλλά δεν μπορούσα, γιατί θέλει με το ένα φτιάχνεις. Να... Τι φτιάχνεις? Χελό έφτιαξα. Αυτό που το φας μετά. Ναι, γιατί χελό? Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε να βγούμε, αλλά τα αγόρια μας κατέβηκαν κάτω. Δεν ξέρω, δεν ανεβαίνουν. Ναι, Μάι, πες το, πού είναι τα αγόρια μας? Ε, πού είναι, Μάι, να τους. Ναι, Μάι, ναι, πες, πού είστε αγόρια? Θα φύγουμε ή δεν θα φύγουμε σήμερα? Να, και η Τόνια έτοιμη, πού είσαι? Πες γεια. Πες γεια. Δεν έχει διάθεση η Τόνια, ναι. Σου είπα. Έφτιαξα σήμερα και αυτή εδώ την κατασκευή, έτσι έχω βάλει κλαντεράκια μέσα και έβαλα και κάποια λουλουδάκια. Εμένα μου αρέσει, ωραίο. Και αυτό έτσι ανοιξιάτικο, πασχαλινό. Οπότε και εκεί έχουμε αυτά. Αυτά τα κλαντιά είναι φοβερά, κοιτάξτε εδώ πως έχει κάνει η θύση. Φοβερό. Και εδώ ο Μάι. Κατέβα κάτω βρε. Τόνια, αν φάξε απλώς τώρα θα τα σπάσει όλα εκεί. Τότε. Άκουσε. Τότε, Μάι. Άκουσα. Έρχεται ο μπαμπάς. Για να δούμε ποιος θα μπει. Για να δούμε ποιος μπαίνει. Τότε. Ποιος μπαίνει, Μάι, για πες μας. Ποιος είναι? Παπούλια. Ποιος είναι? Τι, με τις κάλες ανεβήκατε? Ναι, κλείσε την πόρτα, Βασίλη, μπαίνω κουνούπια. Μάι, μη, Μάι, Μάι, τρώει τα... Κατέβα κάτω, αυτό το χορτεράκι. Κατέβηκε ο Μάι και ήρθε άλλος πειραχτήρης εδώ.
που μου πειράζει τα πράγματά μου, ναι. Που μου πειράζει τα πράγματά μου. Έλα, Τόνια, πες του γεια. Φεύγουμε. Ποιος είναι εδώ? Ο Μπιλ είναι εδώ. Ας το, Τόνια. Πάρ' το μαζί σου. Έλα, πάρ' το αγκαλίτσα και πάμε. Πάμε. Βγήκαμε λοιπόν επιτέλους και πάμε να περπατήσουμε. Εκεί κάτι μυστικά έχουν τα παιδιά μας. Κάτι συζητάνε. Τσούρου, 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 τσούρου. Τι λέτε, θα μας πείτε? Όχι. Όχι, έχετε μυστικά εσείς. Ναι, εντάξει. Μπαμπά, εμείς να πούμε τα δικά μας μυστικά. Δεν λέω σε κανένα δεν. Σε μένα δεν θα μου πεις? Ναι. Εμείς οι δυο μας και αυτοί οι δυο τους, εντάξει. Ναι. Οκ. Πότε αυτά, τι ωραία που είναι έξω. Άνοιξε, τέλεια, πολύ ωραία. Hey, 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 yeah. Me estás sonando más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Πέρασαν από το ζαχαροπλαστείο, τα παιδιά ζήτησαν παγωτάκια και επίσης πήραμε και δύο προφιτερόλ που τους άρεσε την προηγούμενη φορά που είχαμε πάρει, και πάω να περάσω μήπως μπορέσω και πάρω τις εξετάσεις μου που έχω κάνει. Ναι, κράτα το γλυκό, πάω να μπω μέσα. Λοιπόν, φτάσαμε στο γαράζ και τώρα τα παιδιά εδώ παίζουν με τα σκέιτ, με τα ποδήλατα και με οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, είναι ανοιχτή αποφύγη και ό,τι θέλω. Α, ο Βασίλης Βάλλαν δίκαι. Οπότε αυτά, πήρα τις εξετάσεις μου, βέβαια δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, αυτό που βλέπω εγώ σαν να είναι καλές, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Θα πάω γιατί έχω σε μια εβδομάδα να κάνω και υπέρηχο μαστού και μετά θα πάω πάλι στο γιατρό να μου πει, να τις δει, να μου πει αν χρειάζεται κάτι να κάνω, να έχω κάτι κτλ. Οπότε αυτό, Βασίλη, πολύ φασαρία κάνει. Τώρα όσο περιμένω θέλω να απαντήσω σε κάποια σχόλια, γιατί με ρωτάτε πολλά πράγματα όσο αφορά το μοντάζ, τα αρχεία πώς μεταφέρω και γενικά με τα βίντεο και τα λοιπά. Σας έχω πει πολλές φορές ότι τραβάω με το κινητό μου τώρα. Εντάξει, πολλές φορές τραβάω και με κάμερα όταν έχω κάποια πράγματα να τραβάω έτσι πιο καλά και τα λοιπά. Τραβάω με την κάμερα. Έχω κάμερες, έχουμε δύο καλές κάμερες, με τις οποίες τη μία τραβάει η Τόνια, με την πιο μικρή. Με τη... Τόνια! Συγγνώμη! Με τη μεγάλη, όταν τη τραβάμε εμείς, τραβάμε με αυτή. Λοιπόν, φώτα και τα λοιπά έχουμε. Εγώ τραβάμε με το κινητό γιατί βολεύομαι καλύτερα. Το αρχείο. Πώς μεταφέρω τα αρχεία από το κινητό ή από την κάμερα στο υπολογιστή, λοιπόν. Συνδέω ένα καλώδιο με το οποίο είναι αυτό που φορτίζει το κινητό. Το συνδέω στο υπολογιστή και μεταφέρω μετά τα αρχεία. Ή από την κάμερα, η κάμερα. Η κάμερα έχει δικό της καλώδιο, η οποία συνδέεται και αυτή με το υπολογιστή και μεταφέρω τα αρχεία. Μετά, τι γίνεται μετά? Τα μεταφέρω στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα γίνεται επεξεργασία. Έχω τρία προγράμματα διαφορετικά, στο ένα κάνω το ένα, στο άλλο κάνω το άλλο και τη φωτογραφία πάλι κάνω σε τρία διαφορετικά προγράμματα. Στη μία ενώνω τις φωτογραφίες, στην άλλη αλλάζω το μέγεθος και τα λοιπά. Αν θέλω να βάλω κάποια επιπλέον εικόνα ή κάτι, οτιδήποτε θέλω, λόγο, τύπο ή κάτι άλλο. Και στη τρίτη φτιάχνω τη φωτεινότητα και την ποιότητα της φωτογραφίας. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου, μην νομίζετε, είναι δύσκολο. Οπότε σιγά σιγά, αλλά άμα θέλετε κι εσείς να ξεκινήσετε, σιγά σιγά με ένα κινητό. Υπάρχουν προγράμματα δοκιμαστικά που μπορείτε να δοκιμάσετε, να δείτε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει καλύτερα κτλ. Αυτά. Τι άλλες ερωτήσεις μου κάνετε? Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο με ρωτάτε. Έχω κάτσει πάνω στις εξετάσεις να τις τσαλακώσω κιόλας. Έκατσα εδώ και βαριέμαι. Πρέπει να πάω σπίτι. Είμαι εδώ.
σήμερα πάλι έχω βάλει πλυντήρι, έχω μαγειρέψει, έχω κάνει πράγματα. Δεν τράβηξα πάρα πολύ, γιατί σας είπα, είχα κάνει και μοντάζ. Γιατί δεν, όταν τα παιδιά κάνουν μαθήματα είναι δύσκολο να τραβάω, γιατί εντάξει. Όπα, Τόνια, πρόσεχε, έτσι βλέπω να σπάσει τη μύτη σου σήμερα. Τώρα θα κλείσω, πάμε σπίτι να βάλω να φάνε τα παιδιά. Βασικά φάγανε τώρα παγωτό. Πήραμε και δύο προφιτερόλ. Τα μικρά πήραμε το μηχάνη και πήραμε γάλα. Και τα αυτά τώρα να δω τι θα φάνε βραδινό. Αν πάνε το φαγητό που θα φτιάξει, αν θέλουν κάτι άλλο, μήπως και μια σαλάτα. Κάτι, εγώ θα έτρωγα τώρα μια σαλάτα με τόνο. Α, ωραία. Έχω μαρούλι πράσινο. Έχω τόνο. Με τι άλλο. Να σκεφτώ, μπορεί να βάλω και λίγη φέτα. Να δω τώρα, μήπως φέρει και ο Ανδρέας καμιά σαλάτα. Να φάμε για βραδινό, ναι, αγάπη μου. Όχι τώρα, προφιτερόλ. Μόλις έφαγες παγωτό. Όχι, φαγητό πρώτα, μετά. Οπότε αυτά κλείνω εδώ και θα τα πούμε από πάνω. Look out, here she comes. Too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be, cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us.